Καλό μεσημέρι, Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Όντως, ενώπιον μιας φοβερής καταγγελίας ήρθαν οι βουλευτές της Υποεπιτροπής για το δημογραφικό ζήτημα της Βουλής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα τόσο με την αστυνομία όσο και με τον σύνδεσμο γονέων του Περιφερειακού Γυμνασίου Κοκκινοτριμηθιάς, τον κύριο Πόλη Πολυκάρπου, τον περασμένο Νοέμβριο αποτράπηκε ένα περιστατικό ενδεχόμενης επίθεσης με όπλο στο τοπικό γυμνάσιο. Συγκεκριμένα, λοδαπός μαθητής είχε εκφράσει την πρόθεσή του να προχωρήσει σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα σε συμμαθητές του, οι οποίοι ευτυχώς ενημέρωσαν την καθηγήτριά τους και η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε τη διεύθυνση του σχολείου και κατά επέκταση τις αρμόδιες τοπικές αρχές, οι οποίες με την βοήθεια και την έρευνα της αστυνομίας απέτρεψαν αυτό το ενδεχόμενο. Συγκεκριμένα, αυτό που έγινε, Νικήτα, μετά ήταν έρευνες που αφορούσαν τον αλλοδαπό μαθητή από την αστυνομία, η οποία εντόπισε στην κατοχή του τον χάρτη του σχολείου. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε για σκοπούς απόδοσης της αλήθειας ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιοδήποτε όπλο στην κατοχή του εν λόγω μαθητή, ενώ να αναφέρουμε ότι ενώπιον των κινηματογραφιστών των τηλεοπτικών σταθμών ήταν και ένας εκπρόσωπος μιας τοπικής ομάδας στην Κοκκινοτριμηθιά, ο οποίος, όπως είπε ο ίδιος, επιβεβαίωσε τα όσα καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής το τελευταίο διάστημα λόγω του υπερπληθυσμού στο Πουρνάρα, ότι ο ίδιος υπήρξε θύμα διάρρηξης στην οικία του από αλλοδαπό, ενώ υπήρξαν και καταγγελίες εντός της Επιτροπής για έγκυο γυναίκα και περιστατικά τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει δεχόμενη επίθεση από αλλοδαπούς σε μια περίπτωση στην υπεραγορά, σε μια άλλη περίπτωση σε περίπτερο, Νικήτα. Άρα, δηλαδή, επιβεβαιώνεται και από την αστυνομία και από τους συνδέσμους γονέων ότι υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός. Ευτυχώς αποτρέψαμε τα χειρότερα και φαντάζομαι παρακολουθούν την όλη κατάσταση οι αρμόδιοι και τώρα. Ακριβώς, Νικήτα, η καταγγελία έγινε από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων του Περιφερειακού Γυμνασίου Κοκκινοτριμηθιάς Πόλη Πολυκάρπου ενώπιον της Υποεπιτροπής της Βουλής και ενώπιον εκπροσώπου της αστυνομίας, ο οποίος όντως επιβεβαίωσε ότι έγινε έρευνα και εντοπίστηκε στην κατοχή του μαθητή ο χάρτης του σχολείου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί, επαναλαμβάνω, οποιοδήποτε όπλο. Έχει επιληφθεί του θέματος η αστυνομία και έχει απομακρυνθεί ο εν λόγω μαθητής από το σχολείο με τον κίνδυνο να έχει πλέον καταλαγιάσει και με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν την όλη υπόθεση, φοβούμενοι πλέον το οποιοδήποτε ενδεχόμενο να υπάρξει κάτι παρόμοιο. Σοβαρότατη, πολύ επικίνδυνη αποκάλυψη. Θα δούμε οι αρμόδιοι και τι λένε. Θα τα ξαναπούμε και αργότερα. Νεοκλής, ευχαριστούμε.